καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παπακοστόπουλο. Κύριε Παπακοστόπουλε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια σας πολλά. Για πείτε μας, τι θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα? Ο κόσμος θα μπορέσει να ψήσει το αρνί στην Αθήνα, στην Αττική, χωρίς βροχές? Γιατί έχουμε φοβηθεί με όλα αυτά που τα οποία ακούμε. Στην Αττική νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε την Κυριακή του Πάσχα, ούτε και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ στην Ανάσταση, γιατί οι συνθήκες θα είναι αρκετά ήπιες. Μάλιστα, ο καιρός θα έχει γλυκάνει αρκετά, η θερμοκρασία θα έχει ανέβει, θα έχουμε διάσπαρτες νεφώσεις κατά διαστήματα. Ωστόσο, δεν περιμένουμε φαινόμενα στην Αθήνα. Άρα στην Αττική. Στην Αττική να ψήσει ελεύθερο κόσμος χωρίς φόβο ότι θα βρέξει. Ακριβώς. Ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή, ούτε το Μεγάλο Σάββατο, ούτε την Κυριακή του Πάσχα περιμένουμε φαινόμενα στην Αττική. Το υπογράφετε ότι θα μπορέσουμε να ψήσουμε χωρίς βροχοπτώσεις? Ρωτάει εδώ ο κ. Παπαδόπουλος. Εγώ ξέρω ότι όσοι όμως μείνουμε εδώ, όπως είπατε, θα πληρώσουμε ακριβά το τραπέζι. Εκτός κι αβάς κοτόπουλο. Εκτός κι αβάς. Πατάτες τηγανητές. Σουβλίσεις την πατάτα. Κάτι να σουβλίσουμε. Εντάξει, να μείνουμε Αττική. Θα μείνουμε σε εμείς εδώ θα είμαστε. Για τους φίλους που ενδεχομένως να θέλουν να ταξιδέψουν, ότι στη Δυτική Ελλάδα και ειδικά σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, εκεί ο καιρός θα είναι άστατος και τη Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Άρα καλύτερα να μείνουν εδώ, λες, να μην φύγουνε. Ναι, αλλά εκεί θα έχουν φθηνό τραπέζι. Στο Αιγαίο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος και θα έλεγα ομπρέλα και τελειώνεις. Μάλιστα. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει ανησυχία, στην Αττική δεν θα υπάρχει πρόβλημα βροχοπτώσεων? Μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα όχι. Από τη Δευτέρα όμως, από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε γενίκευση των φαινομένων και είναι πολύ πιθανό να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Από Δευτέρα έχει ο Θεός. Από Δευτέρα. Πάμε την Κυριακή του Πάσχα. Καθημερινό. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριο Παπακοστόπουλε. Θα είναι πολύ καλή μέρα. Μπαίνουμε συμμετέο.gr για να δούμε ακριβώς τι θα γίνεται με τον καιρό. Συμμετέο.gr, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.